Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του vlog μου. Σήμερα θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο και πάλι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό και συγκεκριμένα με την Java και συγκεκριμένα με την πιστοποίηση της Oracle για την Java 8, το OCA, Oracle Certified Associate. Είναι μια πιστοποίηση την οποία απέκτησα πρόσφατα και επειδή μπορεί κάποιος να τους ενδιαφέρει η συγκεκριμένη πιστοποίηση, να σκέφτονται να την αποκτήσουν, να κάνουν την προετοιμασία της σχετική, ε, θεώρησα καλό να δημιουργήσω ένα βίντεο ε, έχοντας πλέον την εμπειρία ε, της σχετική. Ε, να πω λίγα λόγια καταρχάς ε, για τις πιστοποίησεις της Oracle. Ε, για την Java 8 αυτή τη στιγμή υπάρχει η, το OCA και το OCP. Το OCA είναι το Oracle Certified Associate, όπως είπα και πριν. Το OCP είναι το Oracle Certified Programmer. Ε, υπεραπλουστεύοντας ενδεχομένω τα πράγματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το OCA είναι το αντίστοιχο lower των Αγγλικών, ενώ το OCP είναι το αντίστοιχο proficiency. Για την, Java, για την Java 11, η Oracle έχει αλλάξει τις ονομασίες και λέγονται και το πρώτο επίπεδο και το δεύτερο επίπεδο λέγονται OCP. Απλά το ένα λέγεται OCP1 και το άλλο λέγεται OCP2. Αυτό που νομίζω, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, είναι ότι Παίρνοντα κάποιο το OCP 1 για την Java 11, τυπικά τουλάχιστον δεν έχει πάρει ακόμα κάποια επίσημη πιστοποίηση. Για να πάρει την πιστοποίηση της Oracle για την Java 11, πρέπει να περάσει και το OCP 2. Αντίθετα, για την Java 8, έχοντας πάρει το OCA, έχει πάρει ήδη μία πιστοποίηση. Θεωρείται πιστοποίηση αυτό. Ε, φυσικά, μπορείς από το OCA να... Δώσεις μετά το OCP που είναι το δεύτερο επίπεδο και επίσης κάτι που είναι νομίζω σημαντικό ότι μπορείς από το OCA για την Java 8 να μεταπηδήσεις στο OCP 2 για την Java 11. Και αυτό μάλιστα σκοπεύω να κάνω εγώ πλέον. Τώρα το πώς θέλει να ξεκινήσει κάποιος και ο ε, μονοπάτι θα ακολουθήσει είναι δικό του θέμα και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site ε, της Oracle ε, που θα τα εξηγεί μάλλον καλύτερα από μένα και νομίζω υπάρχουν και άλλα paths και υπάρχουν και άλλες πιστοποιήσεις. Εν πάση περιπτώσει, επίσης να πω ότι η εξέταση είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον 75 ερωτήσεις, έχει στη διάθεσή σου 2,5 ώρες και ότι είναι όλες πολλαπλές επιλογής. Η κάθε ερώτηση μπορεί να έχει από μία έως περισσότερες σωστές απαντήσεις, και το σημαντικό είναι ότι σε κάθε ερώτηση θα σου λέει πόσες είναι οι σωστές. Αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ και κάνει πιο εύκολη την εξέταση σε σχέση με τα διάφορα mock tests που μπορεί να κάνει κάποιος στο ίντερνετ ή σε εφαρμογές σχετικές. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Επίσης ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι κατά πόσο αξίζει η, συγκε... η συγκεκριμένη επιστοποίηση. Δηλαδή αν έχει νόημα κάποιος να την αποκτήσει. Θα τονίσω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για επίσημη πιστοποίηση της Oracle, οπότε αυτό από μόνο του την, την, κάνει να είναι πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, και ειδικά για κάποιους, μιλώντας τουλάχιστον για το OCA, ειδικά για κάποιους που είναι στα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό ή που δεν έχουν καν ακόμα μπει επαγγελματικά στον προγραμματισμό, είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, αν είστε ένας entry-level προγραμματιστής που θέλετε να μπείτε στον κλάδο, να αποκτήσετε την πρώτη σας εργασιακή εμπειρία. Θεωρώ ότι έχοντας πάρει το OCA ε, έχετε σιγουρέψει ότι θα βρείτε εργασία σύντομα. Ε, αν κάποιος τώρα πάλι είναι, έχει π.χ. 5 χρόνια εμπειρία ως Java προγραμματιστής, δεν ξέρω κατά πόσον έχει να του προσφέρει πολλά πράγματα το OCA. Το OCP νομίζω πάντα είναι σημαντικό. Ε, και δεν είναι μόνο σημαντικό διότι αποκτάς μια πιστοποίηση, αλλά γιατί για να την πάρεις αυτή την πιστοποίηση, πρέπει να έχεις διαβάσει αρκετά και, και σημαίνει ότι έχεις μια αρκετά καλή γνώση ε, της Java. Οπότε ακόμα και έτσι να το δει κανείς, σε που θα δώσει, τεχνικές συνεντεύξεις, η γνώση που θα έχει αποκομίσει από, την, από το διάβασμα για το OCA για το OCP, θα του φανούν χρήσιμες. Τώρα να δούμε λίγο, α και επίσης συγγνώμη να πω ότι ε, εγώ προσωπικά όταν πήρα το OCA πριν δύο εβδομάδες περίπου, την ακριβώς επόμενη ημέρα ε, με πλησίασε στο LinkedIn ε, μία μάλλον recruiter ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων από την Oracle, από την ίδια την Oracle, ε, με πρόταση συνεργασίας, συνέντευξη μάλλον κτλ. Ε, και μετά από άλλη μία μέρα είχα και άλλη μία πρόταση από άλλη εταιρεία. Τώρα, ε, δεν ξέρω αν αυτά ήταν εντελώς τυχαία. Ε, νομίζω ότι ειδικά της Oracle η προσέγγιση δεν νομίζω ήταν τυχαία. Δεν μπορεί να έγινε τυχαία ακριβώς την επόμενη μέρα από αυτήν που πήρα ε, το OCA. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δυνατό ε, χαρτί. Τώρα, τι πρέπει να κάνει κάποιο για να για να πάρει αυτή την πιστοποίηση; Τι διάβασμα πρέπει να κάνει; Υπάρχουν δύο βιβλία, τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά, και είναι κλασικά όσον αφορά την συγκεκριμένη πιστοποίηση. Τα βλέπουμε στην οθόνη μας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, βλέπουμε βασικά το πρώτο. Το ένα είναι λοιπόν το OCA, uh, Oracle Certified Associate, Java SE8, Programmer 1, Study Guide. Έχει εκεί και τον κωδικό, όπως βλέπετε, της uh, εξέτασης, exam 1 z uh, και είναι του, δεν ξέρω αν θα το προφέρω σωστά, Ζων Μπογιάρσκι και Σκοτ Σέλικοφ. Uh, είναι πολύ κλασικό βιβλίο αυτό με τον Φάρο είναι ένα βιβλίο το οποίο νομίζω είναι και επίσημο κατά μία έννοια δηλαδή η ίδια η Oracle το προτείνει σαν προετοιμασία και το οποίο μπορεί κάποιος να πει ότι ίσως είναι λίγο πώς θα το πω όχι τόσο φιλικό ενδεχομένως για τον αναγνώστη. Εγώ προσωπικά δεν είχα προβλήματα, απλά ε, μπορεί να βρεθεί κάποιος και να σας πει ότι ενδεχομένως το άλλο βιβλίο που θα δούμε στη συνέχεια ε, είναι καλύτερο από αυτό. Πάντως να πω ότι και τα δύο βιβλία ε, ε, ασχολούνται με... καλύπτουν όλη την ύλη ε, που θα σας χρειαστεί ε, για να δώσετε την τελική εξέταση. Να δούμε λίγο και το δεύτερο βιβλίο το οποίο είναι το OCA Java SE 8 ε, Programmer Certification Guide, και το οποίο είναι από τις εκδόσεις Manning, που έχουν γράψει πάρα πολλά βιβλία σχετικά με τον προγραμματισμό, γραμμένα από την Μάλα Γκούπτα. Είναι ενδεχομένως κάπως πιο ανθρώπινο, θα έλεγε κανείς, βιβλίο, αν και προσωπικά θεωρώ ότι και τα δύο είναι εξίσου καλά. Και σίγουρα νομίζω ότι... Σίγουρα. Νομίζω ότι κάποιο πριν πάει να δώσει θα πρέπει να έχει διαβάσει και τα δύο. Επίση και τα δύο βιβλία έχουν δοκιμαστικέ ερωτήσει που καλό είναι να έχει κάνει κάποιο προτού πάει να δώσει. Επίση να πω ότι υπάρχει μια εφαρμογή για κινητά. Το OCA Java Test, αν θυμάμαι καλά, λέγεται. Είναι πολύ κλασικό. Θα σας, θα έχω και link στις περιγραφές. Στη, Συγγνώμη, στην περιγραφή του βίντεο. Ε, τώρα, η μεθοδολογία ποια είναι γενικά. Θεωρώ ότι κάποιος δεν μπορεί να πει ότι θα ξεκινήσω να διαβάζω ε, από την αρχή μέχρι τέλους αυτά τα δύο βιβλία. Θα καταντήσει ε, αυτό πάρα πολύ κουραστικό, πιστεύω. Εγώ αυτό που έκανα ήταν να διαβάζω ένα κεφάλαιο, μετά να κάνω ερωτήσεις σχετικά με, αυ... σχετικές με αυτό το κεφάλαιο και όπου κάνω λάθος να ξαναδιαβάζω το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Μετά, χωρίς να σημαίνει ότι έχω τελειοποιήσει τις γνώσεις μου πάνω σε αυτό το κεφάλαιο, προχωράω στο επόμενο και στο επόμενο και στο επόμενο. Δηλαδή, ε, χρειάζεται νομίζω ένα μπρος πίσω μεταξύ ε, θεωρίας και ε, ε, ερωτήσεων. Ειδικά το. Η συγκεκριμένη εφαρμογή που προτείνω για το κινητό κάνει 10 ευρώ, ε, αλλά έχει πάρα πολλέ ερωτήσει. Αν δεν κάνω λάθο, έχει ή 650 ή 750, δεν είμαι σίγουρο. Έχει πάρα πολλέ ερωτήσει. Ε, Κάποιε από αυτέ μπορείτε να τι βρείτε στο βιβλίο, στα βιβλία αυτά που προτείνω. Όμω και πάλι η αμεσότητα που έχει η εφαρμογή, με την έννοια ότι εμφανίζεται η ερώτηση, επιλέγει αυτέ που θέλει και κατευθείαν σου λέει αν είναι σωστέ. Η απαντήσή σου ή όχι, καθώ και σου δίνει και μία εξήγηση ε, σχετικά με την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ βοηθητικό, θεωρώ αυτό, ε, σε αντίθεση με τα βιβλία, που ακόμα και αυτό θα μπορούσε να πει κανεί, ότι είναι ενοχλητικό, ότι ε, απαντά την ερώτηση, κάπου σημειώνει, ας πούμε, την ε, απάντησή σου και μετά πα πίσω στι λύσει, στι απαντήσει για να δει ε, αν απάντησες σωστά. Δεν υπάρχει αυτή δηλαδή η αμεσότητα που υπάρχει με την εφαρμογή, η οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, ε, η, η, τουλάχιστον το βιβλίο της Μάλα Γκούπτα έχει ένα τελικό τεστ θα λέγαμε, έχει στο τέλος, ε, αν, δεν κάνω, αν δεν κάνω λάθος, 77 ερωτήσεις που καλύπτουν θεωρητικά την ύλη ε, που, ε, με την οποία ασχολήθηκε το βιβλίο. Ε, καλό είναι και αυτό να το έχετε κάνει για να έχετε και μια εικόνα του σε ποια ε, κατάσταση βρίσκεστε. Εγώ προσωπικά πριν πάω να δώσω έκανα το συγκεκριμένο τεστ χωρίς να κοιτάω, χωρίς να βοηθιέμαι από αλλού, έτσι, με, με όρους θα λέγαμε κανονικής εξέτασης και απάντησα στις 67 από τις 77 ερωτήσεις που είναι ένα καλό ποσοστό. Τελικά να πω ότι το πήραμε 89% το OCA, θα μπορούσα ενδεχομένω να έχω πάει και καλύτερα. Ε, να πω ότι πάνω σε αυτό ότι μου απέμεινε περίπου μία ώρα με το ρολό, στο ρολόι. Ε, θεώρησα όμως ότι θα ήταν καλύτερα να... Μάλλον δεν θα ήταν προς μου να, ξανα, να, ξανακοιτάξω τις ερωτήσεις, διότι ε, μπορεί κάποιος να τις απαντούσα σωστά, να τις άλλαζα αν, αν ε, διέκρινα ότι υπάρχει κάποιο λάθος κάπου αλλά υπήρχε περίπτωση και να έχω δεύτερες σκέψεις σχετικά με κάποιες σωστές απαντήσεις μου και να τις άλλαζα αυτές. Γενικά καλό είναι βέβαια να ξανακοιτάμε αυτά που έχουμε γράψει αλλά πολλές φορές καλό είναι να εμπιστευόμαστε και το ένστικτό μας. Ε, να πω ότι σε γενικές γραμμές ε, μπορεί κάποιο να έχει πέντε χρόνια περιπηρεσίας στην Java αλλά να πάει να απαντήσει στι ερωτήσεις του τεστ και να μην απαντάει σωστά. Ο λόγος είναι ότι οι ερωτήσει ε, καλύπτουν κάποια ζητήματα, θα λέγαμε, που μπορεί να μην τα έχει συναντήσει ποτέ κανεί ε, όσο γράφει java. Θα πω ένα παράδειγμα το οποίο, αν θυμάμαι καλά, το λέει το ένα από τα δύο βιβλία, αυτό με τον Φάρα, αν δεν κάνω λάθο. Η for, ε, η κλασική for, μπορεί να γραφεί for, ανοίγει η παρένθεση, Ερωτηματικό, ερωτηματικό, κλείνει η παρένθεση. Και από κάτω με άγκιστρα αυτά που θέλεις να, να γίνονται. Αυτό είναι valid. Είναι έγκυρη δήλωση της FOR, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Ε, οδηγεί σε infinite, infinite loop βέβαια. Αλλά υπάρχει περίπτωση μια ερώτηση να είναι αυτή και να σου λέει τι θα εμφανίσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό αποκλείται να το δει κάποιος στα πλαίσια μιας κανονικής εργασίας. Γιατί κανείς δεν είναι τρελός ώστε να γράφει έτσι. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. γενικά ε, ισχύει αυτό, δηλαδή θα υπάρχουν ερωτήσεις που ε, θα έχουν ε, πράγματα που δεν πρόκειται ποτέ να δει κανεί στην πραγματικότητα, αλλά ακριβώς αυτό θέλει να τεστάρει η εξέταση, δηλαδή πόσο λεπτομερή γνώση στην ουσία έχετε, ε, της Java. Οπότε με τίποτα μην πει κάποιος Α, έχω 5 χρόνια προϋπηρεσίας άρα πάω να το δώσω και θα το πάρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θεωρώ ότι αν κάποιος πάει να δώσει έτσι, απλά θα αποτύχει. Πρέπει να έχει διαβάσει αυτά τα δύο βιβλία και ενδεχομένως και κάποια άλλα βιβλία. Επίσης να πω, απλό, απλά να αναφέρω ότι η Oracle ε, στο site της έχει ένα ε, course, θα λέγαμε, το οποίο αν θυμάμαι καλά κάνει 1000 ευρώ. Και υποτίθεται σε προετοιμάζει για την εξέταση αυτή. Προσωπικά θεωρώ ότι μάλλον και είναι πολύ ακριβό και δεν ξέρω αν έχει και νόημα κάτι τέτοιο. Δηλαδή προσωπικά το πήρα την, πήρα την πιστοποίηση χωρίς να ε, παρακολουθήσω κάποιο τέτοιο course. Το διάβασμα που έκανα ήταν αποκλειστικά ε, το έκανα μόνος μου. Ε, επίσης να πω ότι η εξέταση η ίδια κοστίζει 220 ευρώ αυτή τη στιγμή. Εγώ ήμουν τυχερός και νομίζω είναι άξιο αναφοράς, χωρίς να μου έχουν πραγματικά ειλικρινά ζητήσει να αναφέρω κάτι τέτοιο, αλλά το κόστος της εξέτασης κάλυψε η Agile Actors, δηλαδή η εταιρεία στην οποία εργάζομαι. Για κάποιον άλλον που μπορεί να μην το καλύψει η εταιρεία ή μπορεί να μην εργάζεται σε κάποια εταιρεία, καλό είναι προτού πάει να δώσει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, ούτω ώστε να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες του να περάσει την εξέταση ε, και να μην πάνε τζάμπα τα χρήματα που έχει δώσει. Τέλος, να πω ότι η εξέταση, όπως ανέφερα και προηγουμένως, είναι πιο εύκολη γενικά από τις ερωτήσεις που θα κάνετε σε διάφορα mock tests ή ακόμα και στα βιβλία ε, αυτά που προτείνω. Ε, θεωρώ ότι και το επίπεδο των ερωτήσεων είναι ίσως ένα κλικ χαμηλότερο, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που ανέφερα στην αρχή, ότι ε, στην τελική εξέταση σου λέει ακριβώς πόσες είναι οι σωστές απαντήσεις. Οπότε έχεις μια ιδέα ε, και ξέρεις τουλάχιστον ότι σου λείπει κάποια ή έχεις επιλέξει περισσότερες από, τις, από αυτές που πρέπει. Ε, ενώ στα mock tests δεν υπάρχει αυτό. Ε, δηλαδή, ειδικά όταν πρόκειται για πάνω από μία σωστέ απαντήσει, απλά σου λένε choose all that apply. Άρα είναι πιο δύσκολο ή πιο εύκολο τέλο πάντων να κάνει κάποιο ε, λάθο. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ε, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιε ερωτήσει που άφησα να πάτε, όπω έχω. Όπως θα έχετε δει όσοι με παρακολουθείτε, όποτε κάνετε κάποια ερώτηση, ε, απαντάω όσο πιο γρήγορα γίνεται, Οπότε, εάν δεν, έχετε, εάν δεν σας κάλυψε το βίντεο, μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε κάποιο comment κάτω από, την, κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε φυσικά like και subscribe, θα με ευχαριστούσε πάρα πολύ αυτό. Να πατήσετε και το καμπανάκι ώστε να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που κάνω κάποιο καινούριο βίντεο. Στα επόμενα μου πλάνα είναι το να πάρω το OCP, το 2. Βέβαια δηλαδή αυτό θα πάρει κάποιους μήνες λογικά. Ε, όταν θα γίνει αυτό θα κάνω και ένα βίντεο ε, σχετικά με αυτό. Ε, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, καλή συνέχεια και θα τα πούμε και πάλι σύντομα ξανά. Γεια χαρά.